Παγκόσμια ημέρα υγείας σήμερα και η υγειονομική τη γιορτάζουμε όπως αρμόζει, με τον καλύτερο τρόπο, μαζί με σωματεία εργαζομένων και μαζικούς φορείς, αγωνιστικά, διεκδικητικά, στο δρόμο, μαζί με όσους συμπορεύονται και τους στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα. Είναι μια μέρα αφιερωμένη στον αγώνα για την υγεία και τη ζωή του λαού μας. Βέβαια, οι εργαζόμενοι στην υγεία δεν περιμένουν αυτή την ημέρα για να διαδηλώσουν για τα οξυμένα προβλήματα που απασχολούν τους ίδιους και την κοινωνία μας. Χρόνια τώρα, με πολύμορφες δράσεις στους χώρους δουλειάς τους, στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, στα ΙΚΑ, στα ιδρύματα και στα θεραπευτήρια, αναδεικνύουν τα προβλήματα και διεκδικούν λύσεις που θα ανακουφίζουν τα λαϊκά στρώματα που τους έχει περιοριστεί ακόμα και το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια υγεία. Η κατάσταση στον χώρο της υγείας δεν έγινε τραγική έτσι ξαφνικά τον τελευταίο χρόνο με το ξέσπασμα της πανδημίας. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με τα μνημόνια και τις συνειδητές πολιτικές επιλογές που εφάρμοσαν, μεταφράζονται σε λήψη προσωπικού, υποδομών και εξοπλισμού, υποχρηματοδότηση, απαξίωση και εμπορευματοποίηση. Συρρήκνωσαν ή έκλεισαν 8 νοσοκομεία. Άδειασαν οι χώροι υγείας από προσωπικό. Δεκάδες χιλιάδες οι ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Τελευταία, στα παραπάνω προβλήματα, προσθέθηκαν και οι μεγάλες ελλείψεις κρεβατιών ΜΕΘ και η μετατροπή νοσοκομείων σε μιας νόσου. Όσο για προσλήψεις, ξεχάστε το μόνιμο προσωπικό. Ελάχιστοι επικουρικοί συμβασιούχοι με ημερομηνία λήξης. Παράλληλα, χάδια και πόνους στους κλινικάρχες του ιδιωτικού τομέα. Οι κάτοικοι της περιοχής μας, της Δυτικής Αθήνας, που ανήκουν κυρίως σε φτωχά λαϊκά στρώματα, βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα της υγειονομικής περίθαλψης. Τα ΙΚΑ και τα κέντρα υγείας έχουν αδειάσει κυριολεκτικά από γιατρούς. Στα νοσοκομεία πρέπει να περιμένεις αρκετό καιρό για ένα ραντεβού, χειρουργείο ή εξετάσεις. Αν είσαι τυχερός, μπορεί να στηβαχτεί σε ένα θάλαμο κλινικής και να μην είσαι σε δημόσια θέα, σε ένα ράτσο στο διάδρομο νοσοκομείου. Πιο αναλυτικά, για αυτή την κατάσταση στα νοσοκομεία, στο Αττικό και στα δύο ψυχιατρικά νοσοκομεία, τα είπαν οι συνάδελφοι πριν, οι εκπρόσωποι των σωματείων. Η υγειονομική είναι γεγονός ότι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Το ευχαριστώ των απλών ανθρώπων, ασθενών, που έχουν δεχτεί τη βοήθειά τους, δεν έχει καμιά σχέση με τα υποκριτικά χειροκροτήματα των κυβερνητικών στελεχών και όσων στηρίζουν αυτή την πολιτική. Η τακτική καρότο και μαστίγιο εφαρμόζεται συνέχεια από την κυβέρνηση. Χειροκροτήματα, μπράβο, συγχαρητήρια τη μια μέρα, καταστολή, ΜΑΤ, διώξεις, ΕΔΕ, απολύσεις την επόμενη. Όμως οι απειλές, οι διώξεις και η κινδυνολογία δεν κατάφεραν να κλείσουν τα στόματα. Δυνάμωσαν τις φωνές μας, δημιούργησαν ισχυρό πόλο αντίστασης απέναντι σε αυτούς που παίζουν με τις ζωές μας. Αυτό εκφράζεται και σήμερα με τη συγκέντρωση και θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα μαζί με εργατικά σωματεία και λαϊκούς φορείς για δημόσια δωρεάν υγεία που θα είναι δικαίωμα για όσους έχουν ανάγκη και όχι εμπόρευμα για να πλουτίζει το ιδιωτικό κεφάλαιο. Για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Για ανάπτυξη των αναγκαίων κρεβατιών ΜΕΘ για να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές. Για άμεση επίταξη των ιδιωτικών νοσοκομείων. Για επαναλειτουργία των νοσοκομείων που έκλεισαν και για την περιοχή μας του νοσοκομείου Αγία Βαρβάρα, το Λιμωδόν όπως το ξέρουμε όλοι, που μπορεί να προσθέσει 125 κρεβάτια και αρκετές κλινικές για να βοηθήσει να πάρουν ανάσα το Αττικό και το νοσοκομείο Νίκαιας. Δυστυχώς, αυτά τα νοσοκομεία και το Λιμωδόν έκλεισαν το 2003 με υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και παρά τις υποσχέσεις και τα θάτων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν επαναλειτουργήσε το νοσοκομείο αυτό και τα υπόλοιπα νοσοκομεία που είναι απαραίτητα για την περιοχή μας. Φτάνουν λοιπόν τα κροκοτήλια δάκρυα κάποιων, πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους, αλλά βέβαια όπως είπα και πριν είναι συνειδητές επιλογές αυτές που γίνονται στην υγεία.
Η υγειονομική και το λαϊκό κίνημα έχουν τη δύναμη και μπορούν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Έχουμε κινητοποιήσεις μπροστά μας. Το απόγευμα στις 7 η ώρα γίνεται κινητοποίηση μπροστά στην πύλη του Λιμωδών και την άλλη Τετάρτη στις 14 του μήνα το απόγευμα πάλι γίνεται μεγάλη συγκέντρωση μπροστά στη δεύτερη ύπη, στη λεωφόρο Θηβών. Η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες. Καλούς αγώνες και να είστε καλά όλοι.